Είναι εύκολο να το διαβάσει κανείς. Τι το καινούριο έχει, τι έχει να παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κάνει? Κοιτάξτε, το καινούριο είναι η συνέχεια αυτού που έκανε επί 7 μήνες. Δηλαδή, πρώτον, μέσα σε αυτό το στενό πλαίσιο της συμφωνίας, του μνημονίου, θα κάνει συνέχεια διαπραγμάτευση για τα 3-4 μεγάλα θέματα που θεωρούμε εμείς ότι πρέπει να επαναδιαπραγματευτούμε. Με ισοδύναμα δηλαδή. Όχι, και διαπραγμάτευση για σημαντικά θέματα. Το δεύτερο είναι αυτό που λέγαμε από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, θα συνεχίσουμε να το διεκδικούμε, δηλαδή ένα εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης. Δεν γίνεται χωρίς αυτό. Πόλεμος εναντίον της φοροδιαφυγής και κυρίως της διαπλοκής, αλλαγή του κράτους, ένα δημοκρατικό κράτος, ένα εξυγιασμένο κράτος, φορολογία, το φορολογικό που είναι σημαντικό θέμα, δικαιώματα, μεταναστευτικό. Τώρα αν ξεχνάω κάποιο, δεν ξέρω, αλλά είναι τα κεντρικά σημεία. Δηλαδή, είναι μία συνέχεια του προγράμματος της Θεσσαλονίκης, μία συνέχεια της διαπραγμάτευσης που δείξαμε ότι είναι μέσα στην ψυχή του ΣΥΡΙΖΑ η διαπραγμάτευση για αυτά τα μεγάλα θέματα, 3-4 μεγάλα θέματα τα οποία θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικά μέσα σε αυτό το στενό πλαίσιο. Ναι, βέβαια αν δει κανείς τα αποτελέσματα και της διαπραγμάτευσης και της διαχείρισης του κράτους αυτούς τους 7 μήνες, δεν μπορώ να πω ότι είναι εντυπωσιακά, δηλαδή ότι ξεκινήσατε κάτι και το συνεχίζετε. Ναι, να πω τώρα, γιατί αν λέει κανείς δηλαδή 7 λέτε μήνες, για τη φοροδιαφύγη. Ναι, εντάξει. 7 τους μήνες, δηλαδή έχουμε 40 χρόνια και συγκρίνουμε με 7 μήνες. Είναι τραγικό αυτό που γίνεται και πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Όταν μια κυβέρνηση είναι επί 7 μήνες σε διαπραγμάτευση, παρόλα αυτά έκανε πράγματα και θα τα πω αν μου επιτρέψετε στη συνέχεια. Όταν είναι σε διαπραγμάτευση επί 7 μήνες, το να ζητάμε να αλλάξει μία νοοτροπία και ένα εγκατεστημένο σύστημα επί 40 χρόνια είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παρόλα αυτά, το πρώτο που κάναμε ήταν να αντιμετωπίσουμε το κατεπήγον του παρόντος, γιατί αυτό πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση, και αυτό ήταν η τεράστια ανθρωπιστική κρίση την οποία είχαμε και προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτό. Το δεύτερο που προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν να μπει επιτέλους ο μηχανισμός στο φουλ, το να μπορέσουμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται στα μεγάλα σκάνδαλα. Δηλαδή άνοιξε για πρώτη φορά, και αυτό το έκανε ο κύριος Νικολούδης, η λίστα Λαγκάρντ, οι λίστες όλες οι άλλες, για να δούμε ποιοι είναι και ποιοι δεν είναι. Δηλαδή γίνανε πράγματα τα οποία δεν έχουμε διαφημίσει, γιατί δεν προλάβαμε να τα διαφημίσουμε και δεν έχουμε, ίσως δεν έχουμε μάθει κιόλας να παίζουμε αυτό το παιχνίδι, το οποίο σε 7 μήνες, και βλέπω ξαφνικά την αντιπολίτευση, τη μέχρι πρότινος αντιπολίτευση, να είναι εναντίον μας, να προσπαθεί να αναβιώσει τον εαυτό της μέσα από μια κυβέρνηση η οποία κυβέρνησε μόλις 7 μήνες. Αυτό για μένα είναι... Μάλιστα. Κυρία Αναγνωστοπούλου, να έρθουμε λίγο στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες σας φέρνουν, έχει μικρύνει πάρα πολύ σήμα. Η ψαλίδα με την Νέα Δημοκρατία. Άρα λοιπόν όλα δείχνουν πιθανότητα, λέμε τώρα, πιθανότητα, σενάρια, βεβαίως σχηματίζουμε προεκλογικά, ότι μετεκλογικά θα χρειαστούν συνεργασίες, θα γίνουν συνεργασίες, και υπάρχει το κείμενο των 53 πλάς, πόσοι έχουν γίνει πλέον, που λέμε ότι εμείς για να είμαστε μέσα και να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει να αποκλειστούν κάποιες υποψηφιότητες, θα πρέπει να μην γίνουν μετεκλογικά κάποιες συνεργασίες, όπως με το Νέα Δημοκρατία, με το ΠΑΣΟΚ, και ο κόσμος ξέρει ότι σκέφτεται ότι έφυγε η περίφημη αριστερή πλατφόρμα από τον ΣΥΡΙΖΑ, και έχω καλή διάθεση, σου λέει, να πάω να ψηφίσω λοιπόν, γιατί ήρθε στην πραγματικότητα, καλώς ορίσατε στην πραγματικότητα, αλλά να πάλι άλλη μία συνιστόσα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που πάλι την επόμενη μέρα των εκλογών πάλι προβλήματα θα δημιουργήσει. Ναι. Να πω καταρχάς για τις δημοσκοπήσεις ότι οι ειδικοί κάνουν τη δουλειά τους και καλά κάνουν. Αυτοί αποτιμούν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων.
Εγώ τώρα με τις δημοσκοπήσεις έχω μία αμφιθυμία, χωρίς να θέλω να πω αν είναι σωστές ή λάθος. Δηλαδή στο δημοψήφισμα πέσανε όλες παταγωδώς έξω. Αλλά πέρα από αυτό καταλαβαίνω ότι ακόμα σε αυτή τη φάση ούτε τα κόμματα είναι συσπηρωμένα στο βαθμό συσπήρωσης που θα έχουν 10 μέρες πριν από τις εκλογές. Και δεν το λέω μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ, το λέω και για τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ ή οποιοδήποτε κόμμα. Πολύ μεγάλη διαφορά. Έχει η Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα συσπήρωσης, αλλά... Ναι, αλλά θέλω να πω ότι ακόμα είμαστε σε μία φάση πάρα πολύ νωρίς και δεν θα τις αποτιμήσω εγώ, δεν μπορώ να ασχοληθώ με τις δημοσκοπήσεις. Το δεύτερο τώρα που είπατε για τους 53+, αυτό που είπαν οι 53, το είπε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε δηλαδή ότι συνεργασίες με το παλιό σύστημα και κάτι με το οποίο συμφωνώ απολύτως κι εγώ, δεν πρόκειται να κάνω. Δηλαδή, δεν πρόκειται ξαφνικά ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει το πλυντήριο για τα κόμματα τα οποία απέτυχαν. Έφτασαν την Ελλάδα εδώ που την έφτασαν. Δηλαδή, κάποτε πρέπει να απαντήσει κανείς σε ένα μεγάλο γιατί. Γιατί φτάσαμε στο 2009. Κάτι υπάρχει. Γιατί έγινε μια τεράστια αποβιομηχάνηση αυτής της χώρας? Γιατί σταμάτησε να υπάρχει αγροτική παραγωγή? Κάτι έγινε με το χρηματιστήριο και τις φούσκες. Κάποιος πρέπει να μιλήσει για αυτά τα πράγματα. Δεν πρόκειται λοιπόν εμείς να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ, τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, ξαφνικά για να πούμε ότι όλοι το ίδιο είμαστε και προσπαθούμε να κάνουμε κάτι. Στο μάλιστα, πάμε κάτω, λίγο να συνδεθούμε στο λιμάνι. Στο λιμάνι του Πειραιά. Ο Ηλίας Κούκος είναι εκεί. Έχουμε, τι έχουμε, Ηλία, φτάνει όπου να είναι το πάλι? Καλημέρα, έφτασε, έτσι. Έχει δέσει. Καλημέρα, μόλις έχει μπει ουσιαστικά μέσα στο λιμάνι το Ελευθέριος Βενιζέλος, στο πλοίο. Κάνει